Αχ, μωρέ, σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι. Να το πω ή να μην το πω τώρα αυτό το θεματάκι. Αλλά μες στην καρδιά μου είναι μέρες τώρα. Σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη παγκόσμια κατά του παιδικού καρκίνου. Πόσες φορές είχα πάει με το σχολείο με μαθητές μου και είχαμε μοιράσει δώρα παραμονές εορτών στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και ήταν εκεί κάτι αγγελούδια, ήταν εκεί κάτι αγίες ψυχές, μαμάδες και μπαμπάδες που έκλαιγα από συγκίνηση και από το μεγαλείο που έβλεπα μπροστά μου, γιατί αυτά τα παιδάκια είναι ένα μεγαλείο για όλους μας. Αυτές οι μαμάδες είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που ρίχνουν, τι να πω, όχι το αλάτι μόνον στην κοινωνία μας, αλλά την ανεβάζουν πιο ψηλά. Τα μεν παιδάκια, έβλεπα προηγουμένως ένα βιντεάκι, τι υπέροχο κοριτσάκι, τι υπέροχο κοριτσάκι που είπε σε αυτόν που έπεσε μαζί του. Δεν το καταλαβαίνεις μωρέ, εγώ θα ζήσω περισσότερα χρόνια από σένα. Γιατί το θέλω περισσότερο και γιατί εγώ ξέρω ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα τι είναι η ζωή και τι είναι να παλεύεις για τη ζωή. Και αυτό το παιδάκι, νομίζω 6-7 χρονών, έτσι το έκοψα. Αλλά και εκεί μέσα, όταν πηγαίναμε με τα παιδιά του σχολείου, μετά την άλλη μέρα που κάναμε το μάθημα, πόσα είχα να μου πουν τα παιδιά. Μπαίναμε μέσα στο Ιπποκράτειο, μοιραζόμασταν σε ομάδες και πηγαίναν σε όλους τους θαλάμους. Όχι μπες βγες, καθόμασταν ένα πρωινό ολόκληρο σε συνεργασία με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές. Δεν υπήρχε και ο κορονοϊός τότε για να φοβόμαστε να κολλήσουμε οι μέντους δε. Και τα παιδιά καθόταν εκεί και φτιάχναν φιλίες και κάνανε δεσμούς. Παιδιά τα οποία παλεύανε καιρό. Και ερχόταν τα δικά μου τώρα από το σχολείο και μου λέγανε. Το βασικότερο που μου λέγανε είναι ότι αυτό, ρε κύριε Πάτερ, έτσι με λέγανε στο σχολείο, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που πήραμε χτες και προχτές που πήγαμε στο νοσοκομείο. Ναι ρε εσείς, αυτά τα παιδιά μας δίνουν το καλύτερο μάθημα. Αυτά τα παιδιά είναι δάσκαλοί μας. Αυτά τα παιδιά είναι άγγελοί μας. Και μαζί με αυτά τα παιδιά και όλοι οι δικοί τους που τα έχουν στο σπίτι και παλεύουν. Γονατίζουμε λοιπόν μπροστά σας, καλοί μου φίλοι, γονατίζουμε μπροστά σας, καλές μας μαμάδες. Πρώτα σας φιλάω τα πόδια και τα χεράκια και μετά ρε εσείς σας υπόσχομαι ότι οι προσευχές όλων μας οι προσευχές σας αγκαλιάζουν αυτές τις ώρες που παλεύετε. Και ο καρκίνος δεν είναι κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε. Αν γίνουμε φίλοι του και του την προσπεράσουμε, πώς θα την προσπεράσουμε? Με ψυχή, με καρδιά, με όρεξη. Με όρεξη, διότι θέλει κέφι, θέλει ψυχή, θέλει προσευχή, θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί μόνος του κανένας δεν είναι σπουδαίος, κανένας δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, διότι με το όλοι μαζί κατεβαίνει και ο Θεός και μας αγκαλιάζει όλους. Αλλά πρώτα εμείς
Θέλουμε να αγκαλιάσει εσάς, τον αγώνα σας, την προσπάθειά σας και τη δύναμή σας. Σύντομα λοιπόν θα παίξουμε στις αλάνες όλοι μαζί και θα μείνει στην άκρη η αρρώστια. Γιατί αυτή η αρρώστια είναι δειλή αρρώστια. Αν την παλέψουμε, εξαφανίζεται και φεύγει. Σας αγαπάμε πολύ. Πολύ όμως. Πάρα πολύ όμως σας αγαπάμε.